των πωλήσεων και η Ελλάδα με 13% των πωλήσεων. Οι συνεχείς εξοπλισμοί των δύο κρατών χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα με έδρες σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Και ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλεται στις αμυντικές δαπάνες. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται προστατεύει τα μέλη του από κάθε εξωτερικό κίνδυνο. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη βαθιά κρίση, να συμβάλλουν δραστικά στη μείωση αυτού του εξοπλιστικού πρωταθλητισμού στην περιοχή που προκαλεί και τεράστια οικονομική αφέμαξη στη χώρα. Η χώρα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα εξοπλιστικών δαπανών που να το αντέχει και να το εκτελεί με διαφάνεια. Γι' αυτά πρέπει να συζητάμε. Αυτά πρέπει να διεκδικούμε. Και για να διεκδικούμε κάτι τέτοιο χρειάζεται ομοψυχία και συμπόρευση, εθνική στρατηγική με σκοπό το συμφέρον της χώρας. Δεν βοηθάει συνεπώς τον εθνικό σκοπό που είναι και θα παραμείνει για αρκετά χρόνια η ανασυγκρότηση της χώρας, η τυφλή αντιπαλότητα και η σπήλωση της μίας πολιτικής παράταξης από την άλλη για σκοπούς μικροκομματικού συμφέροντος. Το κείμενο της πρότασής σας, αλλά και η τοποθέτηση των εισηγητών δεν προσέθεσαν κάποιο νέο στοιχείο. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι μια πρόταση φτηνών κομματικών σκοπιμοτήτων και όχι μια πρόταση που επιδιώκει να υπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών της χώρας. Και επειδή όταν η σκανδαλολογία και η σκανδαλολαγνία υποκαθιστούν την πολιτική, οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι εχθροί της δημοκρατίας, καταψηφίζουμε αυτήν την πρόταση. Σας ευχαριστώ για την ανοχή. Ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο...